παιδιά σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Όπως σας είπα και στο τελευταίο βίντεο, σήμερα θα σας δείξω τα προϊόντα που χρησιμοποιώ για την περιποίηση προσώπου μου το τελευταίο διάστημα και επειδή είναι αρκετά, για να μην βγει τεράστιο, πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Θέλω να σας πω ότι στο πρόσωπο είμαι σχεδόν άβαφη, δεν έχω βάλει τίποτα πέρα από μάσκαρα, λίγο κραγιόν και ρούζ και αυτό το έκανα γιατί θέλω να δείτε και εσείς απευθείας τα αποτελέσματα, πώς είναι όντως αυτά τα προϊόντα πάνω στο πρόσωπό μου. Δεν ήθελα να βάλω ένα κιλό κονσίλερ και να σας πω ότι, α, κοιτάξτε, δεν έχω καθόλου μαύρους κύκλους. Πάμε να σας μιλήσω για το πρώτο προϊόν, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Το χρησιμοποιώ και πρωί και βράδυ και ενδιάμεσα αν χρειαστεί. Είναι από την εταιρεία CeraVe ή CeraVe, δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί και να προφέρεται. Είναι για λιπαρά δέρματα αυτό που χρησιμοποιώ εγώ. Το έχω αγαπήσει γιατί αφαιρεί πολύ καλά και το μακιγιάζ. Στην ουσία είναι καθαριστικό και όχι ένα προϊόν αντιμακιγιάζ. Αλλά εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ και προϊόντα τα οποία κάνουν και αντιμακιγιάζ και καθαρισμό για να τελειώνω και πιο γρήγορα. Όταν έχω make-up στο πρόσωπο θα κάνω δύο πλύσεις, όταν δεν έχω μόνο μία. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά είναι ορισμένες μασκάρα τις οποίες δεν τις αφαιρεί. Okay, δεν το βάζω στα αρνητικά του, αφού είναι ένα καθαριστικό και δεν είναι μακιγιάζ. Κάποιες βέβαια μου τις αφαιρεί κανονικά. Όταν βέβαια έχω πολύ μακιγιάζ στο πρόσωπό μου και θέλω να αφαιρέσω πολύ πολύ πριν βάλω το σαπουνάκι, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το προϊόν από Origins. Είναι ένα μισελέρ νεράκι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι νέα ανακάλυψη και το έχω λατρέψει την πρώτη κιόλας χρήση. Ή από λευρές ποζέ το μισελέρ νεράκι. Το αρνητικό σε αυτό είναι ότι δεν κάνει για τα μάτια, κάνει μόνο για το πρόσωπο. Αυτό κάνει και για μάτια και για πρόσωπο. Αυτό είναι άοσμο για εσάς που θέλετε τα άοσμα προϊόντα. Αλλά αυτό εδώ έχει ένα άρωμα, παιδιά, εθιστικό. Είναι λες και μπαίνεις μέσα σε σπα και κατευθείαν σε χαλαρώνει. Γενικότερα μου αρέσει. Οπότε όταν θέλω να αφαιρέσω μάσκαρα η οποία δεν αφαιρείται εύκολα από τα βλέφαρά μου, θα χρησιμοποιήσω λες πως μισελέρ νεράκι. Και όταν έχω πολύ make-up, εδώ, το μισελέρ της Origins. Πάμε τώρα στην πρωινή μου ρουτίνα, η οποία έχει μόνο δύο πράγματα. Έχει μία κρέμα προσώπου και μία ματιών. Την κρέμα προσώπου σίγουρα θα την έχετε καταλάβει, εσείς με παρακολουθείτε καιρό, γιατί τη χρησιμοποιώ εδώ και πολλά χρόνια, περίπου 10 χρόνια. Είναι από Λερός Ποζέ, η Εφακλάρ Ντουό. Είναι μία κρέμα που δεν την αλλάζω με τίποτα, την αγαπώ πάρα πολύ. Με βοηθάει στο να μην εμφανίζεται ακμή, γιατί εγώ έχω λιπαρό δέρμα με τάση ακμής. Και αν σταματήσω μία εβδομάδα να χρησιμοποιώ αυτή εδώ την κρέμα, θα γεμίσω ένα σπυράκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα μέσα στο μήνα θα εμφανίσω 1-2 σπυράκια κατά τη διάρκεια της περίοδου. Αλλά okay, αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτά. Θα σας δείξω μετά βασικά τι μπορείτε να κάνετε, γιατί και αυτό είναι μια νέα ανακάλυψη που το έχω αγαπήσει. Εφακλάρ για τις λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Και τόσα χρόνια δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά σας έλεγα ότι εγώ προτιμώ να μην βάζω στα μάτια μου κρέμα ημέρα στο πρωί. Κρέμα ματιών. Και αυτό γιατί θέλω όσο πιο ελαφριά πράγματα στο πρόσωπό μου το πρωί, γιατί δεν αντέχω να νιώθω αυτό το βάρος. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να βάλετε μία κρέμα προσώπου η οποία να μην σας ταιριάξει, να σας κάθετε πάρα πολύ βαριά και να το νιώθετε και να έχετε συνέχεια το μυαλό σας εκεί ότι σας στενοχωρεί αυτό που νιώθετε στο πρόσωπό σας. Έτσι βρήκα μέσα στην βαλίστα των Sephora, είχε αυτή εδώ την κρέμα ματιών από Tony Moly. Σε αυτή την πάρα πολύ χαριτωμένη συσκευασία. Είναι πολύ ωραία κρέμα ματιών, ενυδατώνει πολύ ωραία τα μάτια, γενικότερα με βοηθάει στους μαύρους κύκλους. Αυτή είναι η μαύρη κύκλη που βλέπετε αυτή τη στιγμή που έχω στο πρόσωπό μου. Υπάρχουν, δεν υπάρχει καμία κρέμα θεωρώ που να κάνει μάγια και να φεύγουν όλα, αλλά γενικότερα αυτή βοηθάει. Και μυρίζει και αυτή πολύ ωραία. Μυρίζει σαν νοσοκομείο, βέβαια, αλλά εμένα μου αρέσει. Πάμε γρήγορα στην βραδινή ρουτίνα. Όπου το πρώτο προϊόν που θα χρησιμοποιήσω αφού κάνω τον ντεμακιγιάζ μου είναι τη Σκονταλή από την σειρά Vino Perfect. Ένα νεράκι αυτό εδώ, το οποίο στην ουσία είναι κάτι σαν τόνερ. Τι κάνει αυτό το νεράκι τώρα? Παίρνεις ένα δίσκο ντεμακιγιάζ, ρίχνεις, απλώνεις το πρόσωπό σου, κατευθείαν βλέπεις μια περίεργη λάμψη που λες. Μόνο με αυτό, πώς έγινε, και όμως υπάρχει και βοηθάει έτσι ώστε να μην εμφανίζονται ή να σβήνει τις πανάδες και τις μαύρες κοιλίδες στο πρόσωπο. Θα μου πεις που έχεις εσύ, και όμως κάθε καλοκαίρι βγάζω δύο παναδούλες εδώ πάνω στη μύτη. Δεν ξέρω γιατί, τις έχω χρόνια, με έχουν αγαπήσει και κάθε καλοκαίρι μου εμφανίζονται, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να δω φέτος αν με αυτά τα προϊόντα, γιατί έχω άλλο ένα από αυτή τη σειρά το οποίο βοηθάει σε αυτή την κατάσταση, αν θα βοηθήσει. Είναι ωραίο προϊόν, νιώθω το δέρμα μου ότι ξεδιψάει και με αυτό και με το επόμενο προϊόν, το οποίο και αυτό είναι από Κονταλή, είναι από την ίδια σειρά και είναι το σέρουμ. Κάνει και αυτό για πανάδες μαύρους κύκλους, όχι μαύρους κύκλους, για πανάδες και μαύρες κοιλίδες. Και αυτά τα δύο προϊόντα όταν τα χρησιμοποιώ, ειδικά σε συνδυασμό, νιώθω πραγματικά ότι το δέρμα μου ξεδιψάει, παιδιά. Δεν υπάρχουν, είναι και τα δύο καταπληκτικά.
Και άλλος ένας ορός ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ είναι από Dr. Yard, είναι αυτός εδώ, τον βάζω συνδυαστικά. Ένα βράδυ θα βάλω κονταλί, ένα βράδυ θα βάλω αυτόν. Και αυτός είναι ακριβώς το ίδιο, απλά αυτόν τον νιώθεις λίγο πιο ανάλαφρο. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο να ξεχωρίσω από τους δύο, κονταλί ή Dr. Yard. Μου αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ το ίδιο. Ίσως θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερος ο ορός της κονταλί, αλλά τον χρησιμοποιώ περισσότερο καιρό, οπότε δεν θέλω να κακολογήσω αυτόν, αλλά μου αρέσει γιατί και αυτός είναι πολύ ανάλαφρος. Επίσης, αφού θα χρησιμοποιήσω αυτά και θα απορροφηθούν από το πρόσωπό μου, μετά θα βάλω κρέμα στα μάτια μου. Είναι μία eye sleeping mask, την οποία τη χρησιμοποιώ κάθε βράδυ τον τελευταίο 1,5 μήνα περίπου. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, πάρα πολύ, και δείτε εδώ πέρα πώς λειτουργεί. Έχει αυτή εδώ πέρα την πύλη στην άκρη, την οποία κάνεις μασάζ στον μαύρο κύκλο από κάτω. Εγώ βάζω λίγο και εδώ πέρα που έχουμε ένα πρασινάκι, που είναι κάποια φλεγούλα, ίσως δεν ξέρω τι είναι αυτό, και εδώ ακριβώς κάτω από το φρύδι, και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, σε δροσίζει, νιώθεις και αυτό το μασάζ που σου κάνει, η μπύλια που έχει, και είναι ένα προϊόν το οποίο έχω λατρέψει και έχω δει μεγάλη διαφορά στα μάτια μου, γιατί και ενυδατώνει αλλά και απομακρύνει τους μαύρους κύκλους. Και ένα προϊόν, μια κρέμα μάλλον προσώπου που βάζω κάθε βράδυ, μου αρέσει πάρα πολύ. Ευτυχώς όταν πήγα στο event, πήγα και ρώτησα την αισθητικό, η οποία μας μίλησε και εκείνη την ημέρα στο event, και εκείνη με βοήθησε να βρω την σωστή κρέμα που πρέπει να πάρω, γιατί εγώ ήθελα να πάω αλλού. Είναι η καινούργια σειρά της Clinique, το Clinique ID. Είναι wow, είναι πάρα πολύ ωραία κρέμα. Είναι αυτή η κρέμα που βρίσκεις στη βάση σου και μέσα βάζεις την κάψουλα την οποία εσύ θέλεις να σου καλύψει τη συγκεκριμένη ανάγκη. Εγώ έχω πάρει για τους πόρους, αυτή είναι η μπλε κάψουλα, και έχω πάρει και το είναι gel, η gel δεν είναι, ναι, η οποία είναι για, κάνει oil control και είναι για λιπαρά δέρματα, τι άλλο θα ήταν, που ελέγχει τη λιπαρότητα. Αλλά έχει άλλη μία κρέμα η οποία λέγεται jelly, και εκεί λίγο μπερδεύτηκα, ήθελα να δοκιμάσω και την jelly, αλλά με τράβαγε κάτι και στο gel και μου λέει η κοπέλα, όχι, θα πάρεις το gel και θα δεις πόσο μεγάλη διαφορά θα δεις στο πρόσωπό σου. Παιδιά, είναι θετική, είναι καταπληκτική, βγάζει μέσα και από την βάση εδώ, δηλαδή με ένα πάτημα βγάζει και από εδώ, αλλά βγάζει και από την κάψουλα που έχει μέσα, οπότε σου δίνει και αυτό που πρέπει να σου δώσει κανονικά η κρέμα, αλλά και η κάψουλα που έχεις επιλέξει. Σε αυτή τη σειρά μπορείς να επιλέξεις ό,τι βάση θες εσύ, νομίζω έχει 3 βάσεις αν θυμάμαι καλά και έχει 5 κάψουλες. Που κάνει για το οτιδήποτε θέλετε εσείς, είτε θέλετε ενυδάτωση, είτε αντιγύρανση, έχει πάρα πολλά. Πριν φύγω και πάω στις μάσκες, θέλω να σας μιλήσω για κάποια προϊόντα τα οποία δεν σας μιλάω μόνο για αυτή εδώ την εταιρεία. Γενικότερα, όποια εταιρεία έχει τέτοιου είδους προϊόν μου κάνει πάρα πολύ καλό στα μάτια, από όποια και να έχω δοκιμάσει. Μέχρι στιγμής έχω δοκιμάσει 3. Εδώ σας έχω τη Pixi, έχω δοκιμάσει Patchology, τα οποία είναι τα καλύτερα, και άλλη μια εταιρεία τώρα και δεν μου έρχεται. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είναι αυτά εδώ πέρα τα patches, να το πω και με προφορά. Τι είναι αυτά τώρα θα μου πείτε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει εδώ μέσα, δεν γίνεται. Έχει μέσα αυτά εδώ πέρα τα patches, που τα λένε και πάνω στη συσκευασία, όπου το βγάζεις, το κολλάς πάνω σε καθαρή επιφάνεια, εννοείται, κάτω ακριβώς από το μάτι, και βλέπεις απίστευτη διαφορά στους μαύρους κύκλους από τα πρώτα κιόλας λεπτά, από την πρώτη κιόλας χρήση. Είναι μαγικά προϊόντα, γενικότερα αυτό εδώ πέρα πρέπει να έχει και αγγούρι νομίζω μέσα, αν είχα διαβάσει καλά. Μπορεί να σας λέω και βλακία τώρα, δεν το βρίσκω, οκ. Okay. Πάντως κάνουν τρομερή δουλειά, αν θέλετε να πάτε κάπου, έχετε μια επίσημη έξοδο βόλτα και θέλετε τα μάτια σας να φαίνονται πιο ξεκούραστα, γιατί έχετε κοιμηθεί καλά το βράδυ, βρε παιδί μου, πάρτε τέτοια, γιατί, για να με θυμηθείτε, πάω να ανοίξω. Λαχανιές από τις σκάλες τώρα, θα περάσει. Άξιζε που ο courier με έκοψε, γιατί ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο και χαριτωμένο δέμα. Και πάμε τώρα να σας μιλήσω για τις μάσκες που χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα. Μάσκες συνήθως κάνω Τετάρτες και Κυριακές, δεν ξέρω γιατί το έχω έτσι στο μυαλό μου. Η Κυριακή γιατί είναι η μέρα της ξεκούρασης και γιατί Τετάρτες είμαι λίγο πιο χαλαρή. Και τις χρησιμοποιώ και αυτές εναλλάξ. Μία εβδομάδα θα χρησιμοποιήσω, όχι, τη μία ημέρα θα χρησιμοποιήσω τη μία, την άλλη ημέρα θα χρησιμοποιήσω την άλλη. Είμαι σίγουρη πως ήδη έχετε μαντέψει και η μία η μάσκα είναι από Le Roche-Posay, δεν ξέρω. Η Εφακλάρη, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία μάσκα, τη χρησιμοποιώ σε όλο το πρόσωπο και γενικότερα ρυθμίζει όντως τη γυαλάδα. Γιατί σου λέει πάνω ότι καθαρίζει τους πόρους, ρυθμίζει το σμίγμα και είναι κατά της γυαλάδας. Τα κάνει όλα αυτά που λέει. Την αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη σειρά Εφακλάρη της Le Roche-Posay. Νιώθω ότι είχαν πάρει εμένα για να κάνουν τα πειράματα πάνω μου. Οπότε γι' αυτό μου έχει ταιριάξει έτσι, δεν εξήγεται διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ ωραία μάσκα, να τη δοκιμάσετε αν έχετε πρόβλημα με σμίγμα ή λιπαρότητα.
Και άλλη μια πάρα πολύ ωραία μάσκα είναι αυτή εδώ από Pixi, η οποία μέσα έχει και μικροκόκκους. Για να δω αν θα... Δεν νομίζω να φανεί. Αποκλείεται να φανεί. Τέλος πάντων, είναι αυτή εδώ, έχει λίγους μικροκόκκους, απλώνεις το πρόσωπό σου, κάνεις μασαζάκι και μετά από κάποια λεπτά την αφαιρείς. Είναι πάρα πολύ ωραία μάσκα γιατί κάνει και απολέπιση, δίνει γυαλάδα στο πρόσωπο, μια λάμψη την οποία δεν την έχω ξαναδεί σε άλλη μάσκα και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ. Γενικότερα δεν μου έχει προκαλέσει και ερεθισμό στο πρόσωπο επειδή εγώ έχω την τάση με ακμή που σας έχω πει και την αγαπώ πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Στην αρχή θέλω να σας πω ότι είχα λίγο κακολογήσει την Pixi. Δεν ξέρω γιατί, αλλά βλέποντας την θεωρούσα ότι είναι μόνο οι ωραίες τους συσκευασίες και τα ωραία κουχιά και τίποτα παραπάνω, μέχρι που δοκίμασα το πρώτο προϊόν, το οποίο ήταν αυτή η μάσκα νομίζω. Ναι, ήταν κι όμως αυτή εδώ η μάσκα και ξετρελάθηκα. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι από τις καλύτερες μάσκες που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ και τις λατρεύω, εννοείται. Και πάμε τώρα σε ένα μαγικό κουτί, το οποίο σας το έδειξε και αυτό στο προηγούμενο βίντεο και έγινε χαμός στα σχόλια από κάτω. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό να σας πω την αλήθεια και που το ανακάλυψα και που μπήκα στη διαδικασία να το χρησιμοποιήσω. Είναι από την εταιρεία Patchology, είναι αγαπημένη εταιρεία μου, έχει ταιριάξει πάρα πολύ και βρίσκεται και αυτή στα Sephora. Είναι λοιπόν μέσα σε αυτό εδώ το κουτί κάποια σακουλάκια μέσα, τα οποία ανοίγοντάς τα λες, τι στο καλό είναι αυτά, αυτοκολλητάκια για να βάζεις καρέκλες από κάτω να μητρίζουν, ναι. Και όμως παιδιά είναι ένα μαγικό προϊόν, θα σας δείξω τώρα κιόλας πώς χρησιμοποιείται γιατί έχω βγάλει και εδώ ένα σπυράκι και θέλω να το χρησιμοποιήσω. Αφαιρείς απλά αυτό εδώ το αυτοκολλητάκι που έχει πάνω. Τώρα βέβαια δεν είναι η κατάλληλη στιγμή της ημέρας. Σου λέει χρησιμοποιήσε το βράδυ και απλά αφαιρείς εδώ το πρωί. Παίρνεις το αυτοκολλητάκι, άμα τα καταφέρω. Να το. Και το κολλάς πάνω στο σπυράκι σε καθαρό δέρμα πάντα. Ορίστε. Ούτε φαίνεται πολύ, είναι και αδιάβροχο, μπορείς μετά από πάνω να βάλεις την κρέμα σου, να περάσεις από πάνω ό,τι θέλεις, αυτό μένει εκεί, δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά. Δεν το νιώθεις καθόλου, ούτε σε τραβάει, ούτε σε καίει, ούτε σε τσούζει, ούτε τίποτα. Το πρωί που ξυπνάς, δεν θα σου πω ότι αφαιρείται το σπυράκι, έχει εξαφανιστεί, φεύγει, το χάνεις μια για πάντα. Έχει μειωθεί τόσο πολύ που δεν μπορούσα να το πιστέψω την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα. Είχα ξαναχρησιμοποιήσει και κάποια άλλα αντίστοιχα έτσι αυτοκόλλητα, τα οποία δεν έκαναν δουλειά, αλλά όχι τόσο γρήγορα, τόσο άμεσα να μειωθεί τόσο πολύ ένα σπυράκι. Και τα έχω, παιδιά, λατρέψει. Είναι ό,τι καλύτερο έχω γνωρίσει το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να σας πω ότι είναι αρκετά τα προϊόντα που σας δείχνω εγώ, αλλά εγώ πρέπει κιόλας να δοκιμάζω αρκετά προϊόντα έτσι ώστε να σας τα παρουσιάζω. Γι' αυτό και σας έδειξα δύο κρέμες ματιών, γι' αυτό σας έδειξα και δύο ρούς, για να μπορέσετε εσείς να επιλέξετε τι είναι αυτό που είναι καλύτερο για το δικό σας το πρόσωπο. Ας πούμε, εγώ σας είπα ότι στην κρέμα ματιών δεν ξέρω, είμαι μπερδεμένη ποια μου αρέσει περισσότερο. Νομίζω ότι και οι δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Ίσως μου αρέσει περισσότερο αυτή εδώ η δεύτερη που σας έδειξα, η Sleeping Mask, γιατί έχει και αυτή την πύλια. Και μου αρέσει αυτό το μασάζ που κάνει και θεωρώ ότι όταν γίνεται το μασάζ, αματώνεται και καλύτερα εδώ το σημείο, οπότε δρά καλύτερα. Και επίσης με τους ορούς που σας έδειξα δύο, σε αυτό μπορώ να σας πω, ίσως επειδή μου τον χρησιμοποιώ περισσότερο καιρό, ότι τη σκονταλή μου αρέσει λίγο περισσότερο γιατί πραγματικά νιώθω σαν να μου λέει το δέρμα μου ευχαριστώ για το νερό που μόλις μου έδωσες να πιω. Είναι καταπληκτικό. Εάν σας άρεσε το βίντεο, δεν θέλω να ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε και στο Instagram για περισσότερα. Εννοείται και το κουμπανάκι, παιδιά, να πατήσετε για να σας έρχονται και ειδοποιήσεις για τα επόμενα βιντεάκια που θα ανέβουν. Θα σας δω πάλι σύντομα στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να μου γράψετε από κάτω τι βίντεο μπορεί να θέλετε να δείτε. Να το κάνω. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Θα σας δω στο επόμενο.